Το κασερολάσο που έγινε εκείνη τη νύχτα έξω από το Προεδρικό Μέγαρο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα. Ευυπόληπτοι κύριοι, νοικοκυρές και φιλήσυχοι οικογενειάρχες της μεσαίας τάξης χτυπούν τώρα κατσαρόλες κάθε μέρα έξω από κυβερνητικά κτίρια. Το κοραλίτο, η δέσμευση των καταθέσεων στις τράπεζες, έκανε κομμάτια τη μεγάλη σαπουνόφουσκα στην οποία ζούσαν κλεισμένοι. Τους έκανε να καταλάβουν ότι η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική από αυτό που έβλεπαν στην οθόνη της τηλεόρασης. Τους έκανε να δουν τα προβλήματα των φτωχών, αφού τους εξομοίωσε μαζί τους. Είχαν ανεχτεί ότι συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια και βγήκαν στο δρόμο μόνο όταν η κυβέρνηση έβαλε χέρι στην τσέπη τους. Si el pueblo se aviva y va a luchar, bienvenido el corralito. Así es. Salimos de abajo de la cama. Ahí hay unas ovejitas que dicen, no somos más ovejitas. Estamos sublevadas las ovejitas. Rebelión en la granja. Αυτό το πανό επαναλαμβάνει σε όλο το μήκος, αν είμαι στην άλλη άκρη της πλατείας, πέντε λέξεις. Καταστολή, ατιμωρησία, κοινωνική απομόνωση, ανεργία και πείνα. Είναι πέντε απλές λέξεις που μάλλον περιγράφουν την ουσία αυτής της ιστορίας. Η απαξίωση των εκπροσώπων κάθε εξουσίας έχει πάρει πια τη μορφή χιονοστιβάδα στην Αργεντινή. El mundo va a estar bien gobernado cuando gobiernen los poetas y los líricos, porque tienen sensibilidad de pueblo. Estos gobiernos corruptos no tienen sensibilidad. No le interesa a los chicos, a los enfermos, a los inválidos, a los hambrientos. Son corruptos de nacimiento. Nada más, queridos amigos. Y estos viejos carcamanes sentados ahí, fumando cigarrillos, con peluquería, con sauna, con tutti quanti. Mirá, vieja, yo te digo la verdad, mandado a la iglesia, yo le pongo medio kilo de trotil. ¿O querés? ¿Me querés filmar? Voy lo meo. ¿Me querés filmar? Voy lo meo. Lo meo, ¿eh? Ο λαός δεν δέχεται κανέναν πολιτικό, κανέναν δικαστή, κανέναν αστυνομικό. Γείτονες διαδηλώνουν έξω από τα σπίτια τους και γράφουν συνθήματα, όπως ακριβώς κάνουν και για στελέχη της δικτατορίας που παραμένουν ατιμόρυτα. Μια τέτοια διαδήλωση έφτασε και έξω από το σπίτι της πολιτικού Μίρτα Ρουμπίνη, που φέρεται αναμεμειγμένη σε σκάνδαλα. Μια βίλα 400 εκατομμυρίων, χτισμένη σε μια φτωχικό μόπολη. Ο γιος της κυρίας Ρουμπίνη πυροβόλησε μέσα από το σπίτι στα τυφλά. Ένας διαδηλωτής σκοτώθηκε ακαριέα. Οι γείτονες έκαψαν το σπίτι. Η περίπτωση είναι σίγουρα ακραία και ασυνήθιστη. Αυτό που είναι πολύ συνηθισμένο πια είναι η πολιτική της Αργεντινής να αποδοκιμάζονται όπου και αν βρεθούν. Es muy habitual que si van a un bar o caminan por la calle y lo descubren los vecinos o van de algún lugar público, sean echados a veces
a empujones, o a veces se pueden a golpear, si es un restaurante, se pueden a golpear con los cubiertos para que se vayan, o le piden al dueño que lo eche. Ο κύριος Ζαμόρα είναι και αυτός πολιτικός, αλλά είναι ο μοναδικός ανεξάρτητος βουλευτής της Αργεντινής. Πουλούσε βιβλία στο δρόμο και με τα χρήματα που κέρδιζε έκανε την προεκλογική του εκστρατεία με τη βοήθεια των φίλων του. Είναι ο μοναδικός πολιτικός που κατεβαίνει στις διαδηλώσεις ως απλός πολίτης και γι' αυτό έχει κερδίσει την εκτίμηση του κόσμου. Esta población haciendo política, digamos, y no dejándola en mano de pocos, y entonces no solo no voy a mandar a la gente a poner el cuerpo, voy yo también. ¿Qué es lo que está cambiando? La gente no se ha cansado de la política, sino de los malos políticos. La gente no se ha cansado de la democracia, sino de los que la tergiversan y pervierten. Ο Don Eduardo Oscar Camaño είναι ο πρόεδρος της Βουλής. Διετέλεσε και πρόεδρος της Δημοκρατίας τις ημέρες της κρίσης για ένα ολόκληρο 24ωρο. Ήταν ο τέταρτος που άλλαζε μέσα σε 10 μέρες. Όπως ήταν αναμενόμενο, ρίχνει όλες τις ευθύνες για τα πάντα στην προηγούμενη κυβέρνηση του άλλου κόμματος. Y quien realmente generó esta situación económica que vive el país es el gobierno que se fue hace dos meses y nosotros estamos pagando las consecuencias de haber tenido que asumir la responsabilidad de conducir este gobierno. Discúlpame, pero su partido gobernó 10 años. Pero estamos hablando de la situación actual de mi partido. El año pasado, en el año 2001, el Fondo Monetario entregó al gobierno argentino 21 mil millones de dólares. ¿Qué se hicieron? 20 mil millones se fugaron. ¿Por qué se fugaron? Porque todo el mundo sabía en qué podía terminar la Argentina, menos el Fondo Monetario Internacional. Aquí la política ha sido un recurso para el protagonismo personal, para la acumulación de riqueza, para los pactos mafiosos y para la corrupción de la vida institucional. Ο κύριος Καμάνιο θεωρεί πως η δικαιοσύνη είναι αυτή που δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Bueno, hay denuncias sobre actos de corrupción. La justicia ha hecho las investigaciones correspondientes. Lo que pasa que bueno, cuando un país vive la situación que está viviendo la República Argentina, hasta veces algunos tienen dudas de la justicia. Είναι ομολογουμένως αφοπλιστική η εξομολόγηση του Προέδρου της Αργεντινής, Eduardo Duhalde, αμέσως μετά την εκλογή του. Ο κόσμος λέει τα χειρότερα πράγματα για μας, είπε ο κύριος Duhalde. Ότι είμαστε κλέφτες και ξεπουλητές της πατρίδας. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι πολιτικοί είμαστε μια κάστα περιτομάτων, επεσήμανε ο ίδιος ο πρόεδρος της Αργεντινής, στην οποία και εγώ συμπεριλαμβάνομαι. La confesión de Duhalde acerca de que todos los políticos son una mierda descansa sobre una experiencia personal y sobre un conocimiento muy hondo del medio en el que él actúa. Duhalde, te vamos a licuar la cabeza a ver si te sale algo bueno, hermano, porque no servís para nada, escuchá al pueblo. Ανεπιβεβαίωτες φήμες που κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα θέλουν τον τωρινό πρόεδρο της Αργεντινής να έχει εμπλακεί σε παράνομες υποθέσεις, ακόμα και σε εμπόριο ναρκωτικών. Οι φήμες αυτές ενισχύονται από το γεγονός ότι στο παρελθόν οι Αμερικανικές αρχές αρνήθηκαν να δώσουν βίζα στον κύριο Duhalde για ένα ταξίδι που επρόκειτο να κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Duhalde, ακαταπαράστατα, χάψ, 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 χάψ. Στο μεγάλο κασαρολάσο που διοργανώθηκε έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, έφτασαν με πομπή οι μητέρες των νέων που εξαφανίστηκαν τα χρόνια της Χούντας.